Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών. Τι καλό θα μας μαγειρέψεις. Γεια σου. Καλό μεσημέρι σε όλους, Μάριον, κυρίες και κύριοι. Είναι σαν να γιορτάζω σήμερα. Πραγματικά ούτε του Αγίου Κωνσταντίνου να ήταν. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ζυμαρικών και έχω έρθει σε ένα πολύ ιδιαίτερο μακαρονάδικο. Στο μακαρονάδικο της Αθήνας που μοιάζει με μοναστήρι. Και ξέρεις γιατί έχω έρθει εδώ? Έχω έρθει για έναν πολύ ιερό σκοπό. Θα κάνω τάμα να τρώω λαχταριστές μακαρονάδες και να μην παίρνω ούτε γραμμάριο. Ταυτίζεστε? Ταυτίζεστε, κυρίες και κύριοι. Ελάτε λοιπόν μαζί μου. Είμαι σίγουρος. Ελάτε λοιπόν μαζί μου σιγά σιγά. Βλέπετε εδώ τους ηθήνοντες και υπεύθυνους, ο Μάνος και ο Κώστας. Κάτσε να περάσω λίγο. Περνάω λίγο μπροστά σου. Παιδιά. Και βλέπετε εδώ μιλάμε για τον. Γεια σας. Είναι ο ναός του μακαρονιού, σωστά, Μάνο? Σωστά, βρισκόμαστε στον Ακάγιο, στο Παλαιό Φάληρο. Είμαστε ένα μακαρονάδικο το οποίο μοιάζει με μοναστήρι. Θα σας δείξει τώρα και ο συνάδελφος ο Κώστας. Θέλω να σας πω, δυστυχώς δεν μπορεί να μυρίσει ο τηλεθεατής, αλλά εγώ έχω τρελαθεί από τις μυρωδιές, τα τηγάνια πίσω έχουν πάρει φωτιά και θέλω σιγά σιγά να έρθει τώρα η πεκορινάδα εδώ μπροστά μου στο πάσο. Πώς το λέμε εδώ έτσι επιστημονικά, έτσι δεν λέγεται? Στο πάσο. Γιατί τώρα θα μαγειρέψουμε πεκορινάδα μέσα σε ένα κεφάλι πεκορίνο. Γιατί σήμερα είναι αυτή η ημέρα. Πρέπει να την τιμήσουμε. Νόμιζα θα το γυρίσουμε σε αστυνομικό δελτίο. Κάτσε, περίμενε, με τρόμαξες. Σιγά σιγά να μου τα λες. Εδώ δεν μπορώ να το κουμπίσω λίγο έτσι. Να τι είπε κορινάδα, βλέπετε, είσαι έτοιμος? Ακριβώς, πανέτοιμος. Για τρία, δύο, ένα, κάτω, δώσ' το. Είναι σπαγγέτι το οποίο βράζει σε ζωμό μοσχάρι, μόλις ετοιμαστεί. Μπαίνει στο πεκορίνο, ανακατεύεται να πάρει το άρωμα για τις γεύσεις. Ναι. Και στην ουσία τώρα όλο αυτό, Μάριο και κυρίες και κύριοι, πιστεύω σας έχει τρέξει ήδη λίγο το σαλάκι. Πείτε αλήθεια. Ωραία, ανακατεύεται μέσα στο πεκορίνο. Κώστα, θέλω να μου περιεγράψεις με λεπτομέρειες ανατριχιαστικές αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει τα ζυμαρικά μας μέσα σε ένα πολύ ωραίο ελληνικό πεκορίνο. Ξύνουμε τα τυχώματα περιμετρικά για να βγάλουμε το τυράκι. Βλέπετε εδώ πέρα πώς γίνεται. Όπως θα γίνει έτσι βουτυράτο και τυράτο, ωραίο. Ακριβώς. Και αναδεύουμε τα ζυμαρικά μας απαλά, όμορφα και ωραία. Γιατί δεν είναι αυτό που βάζεις το τυρί από πάνω και περιμένεις και τρίβεις μέχρι σαν να χιονοθύελα γίνεται. Όχι. Έτσι. Εδώ μέσα στο ελληνικό πεκορίνο, Παγκόσμια Μέρα Ζυμαρικών ανήμερα, κάνουμε την πιο λαχταριστή πεκορινάδα. Πίστεψέ με, ακριβώς, εδώ με παρακολουθούν όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ ωραία. Είμαστε έτσι. Μπορούμε να την κάνουμε και με άλλα ζυμαρικά ιδανικά, με κάποιο ξέρω εγώ ριγκατόν ή με ταλιατέλες ή κάτι τέτοιο. Θα ήταν επίσης καλό. Απλά θέλουμε να είναι ένα μακρύ ζυμαρικό για να μπορέσουμε να το βγάλουμε και να έχει το μήκος για να απλωθεί πολύ ωραία. Λοιπόν, Βίκτορα Βόικε, έλα κοντά μου σε παρακαλώ πολύ και δείξε αυτό το θαύμα της γαστριμαργίας εδώ πέρα και της γαστρονομίας μάλλον. Το μοναστήρι βλέπω δεν φύδεται εκεί γεύσεων και λιπαρών, όμορφων τυριών, όλα εκεί ανακατεμένα και λαχταριστά. Μάριον, κάναμε τάμα να μην παχαίνουμε και να τρώμε ζυμαρικά. Άλλωστε και η Σοφία Λόρεν, αυτή η στάρ της Ιταλίας, είχε πει ότι προτιμώ να πίνω κρασί και να τρώω ζυμαρικά από το να μπαίνω σε έξτρα small νούμερο. Οπότε ταυτιζόμαστε και εμείς 100%. Και οι Ιταλοί που τα τρώνε κάθε μέρα, εντάξει, μια χαρά διατηρούνται. Τέλεια. Σας αφήνουμε να επίσης, το απολαύσετε. Εσείς που είστε οι τυχεροί και βρίσκεστε εκεί τώρα, Κωνσταντίνε, καταλαβαίνεις τώρα εδώ οι συνάδελφοι. Δεν θέλω να σου πω ένα το βλέμμα. Ένα πυρούνι θέλω μόνο για να φύγουμε έτσι. Ναι. Καλή όρεξη. Περίμενα να σου πω. Επίσης, Μάριον, ήξερες ότι ένας Ιταλός τρώει κάθε χρόνο ατομικά 60 κιλά ζυμαρικά. Το πιστεύω όμως. Το πιστεύω. Το πιστεύεις. Λοιπόν, και μπορώ και εγώ να μπω στην ίδια λογική. Α, θα δοκιμάσεις κιόλας. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Έλα, για να σε δω. Τι, ναι. Το ρεπορτάζ πρέπει να... Όχι, πώς να ολοκληρώνεται. Κράτα λίγο, ρε Κώστα. Α, κράτα κιόλας, ναι. Βοήθησέ μας. Ό,τι γίνεται, παιδιά. Ναι. Καλό μεσημέρι, μέρα μεσημέρι με θέλω τη Μάριον. Θέλω μετά από αυτή τη μπουκιά να τα πεις αυτά που λες. Έλα, 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 ναι, 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 τώρα, τώρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια. Να σας στείλουμε και σε εσάς.